πάμε να μεταφερθούμε στο στούντιο μας στα Χανιά και να υποδεχτούμε εκεί τον καλεσμένο μας, ο οποίος είναι ο κύριος Θοδωρής Σταθάκης, δήμαρχος Κισάμου. Καλησπέρα σας, δήμαρχε. Καλησπέρα, κύριε Σογιαννάκη, και εσάς, τηλεθεατές. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ, μιας και είστε εκ νέου υποψήφιος δήμαρχος Κισάμου με την παράταξη Κίσαμος Πορεία Ανωδική. Η αλήθεια είναι ότι τους τελευταίους μήνες βλέπαμε τι γίνεται στην Κίσαμο με αφορμή το καταστροφικό πέρασμα της κακοκαιρίας. Πώς πάει η αποκατάσταση των ζημιών? Ξέρουμε ότι οι πληγές που άφησε πίσω της κακοκαιρία ήταν μεγάλες. Έτσι ακριβώς είναι, όπως το λέτε, τεράστιες οι ζημιές και οι καταστροφές. Δόξα τω Θεώ, με πολλή επιμονή και εργατικότητα έχουμε καταφέρει σε ένα μεγάλο βαθμό να δώσουμε λύσεις στις προσωρινές προσβάσεις των κατοίκων. Όμως υπομένουν να γίνουν ακόμα τα μεγάλα έργα αποκατάστασης, της πλήρης αποκατάστασης των έργων. Υπάρχουν εξαγγελίες της κυβέρνησης για χρηματοδότηση 10 εκατομμυρίων ευρώ προς το Δήμο Κισάμου. Αναμένεται η απόφαση αυτή, όπως επίσης αναμένουμε και τους μηχανικούς που θα έρθουν να στελεχώσουν και να υποστηρίξουν το έργο του Δήμου Κισάμου, καθότι διαθέτει ένα τεχνικό υπάλληλο μόνο. Και είναι δύσκολο να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε αυτή την κατάσταση. Μπορείτε να πείτε ότι ενδεχομένως έχει επιστρέψει ο Δήμος σας στην κανονικότητα, υπήρξαν και αποκλεισμένα χωριά. Τι γίνεται έτσι και με το δημοτικό οδικό δίκτυο? Ναι, αποκλεισμένα χωριά τώρα δεν υπάρχουν. Υπάρχουν όμως το αγροτικό δίκτυο, είναι σε πολλά σημεία ακόμα αποκλεισμένη η πρόσβαση προς περιουσίες. Το επόμενο διάστημα όλοι οι εργολάβοι θα ξεκινήσουν πάλι τις εργασίες για να μπορέσουν να υπάρχει πρόσβαση στην αγροτική περιοχή, στο εισόδημα των κριτικών και του Δήμου Κισάμου, που είναι, όπως γνωρίζετε, το ελαιόλαδο. Οι εργολάβοι δουλεύουν τώρα 4 μήνες, οπότε χρειάζεται να πάρουν χρήματα για αυτοί για να μπορέσουν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους και να συνεχίσουμε. Οπότε ζητούμε την κατανόηση. Σε λίγες μέρες έρχονται τα πρώτα χρήματα, θα πληρωθούν οι εργολάβοι και θα συνεχίσουν την προσφορά τους, γιατί και αυτοί κάνουν μια τεράστια προσφορά τόσο καιρό τώρα να χρηματοδοτούν τα έργα των Δήμων. Mm-hmm. Σε ό,τι έχει να κάνει και με την επαρχιακή οδό, για ελαφωνήσει σε λίγο διάστημα, μάλλον ήδη έχει αρχίσει η επισκεψιμότητα. Φαντάζομαι ότι είναι και αυτό στις προτεραιότητες σας. Έτσι ακριβώς, και στον Μπάλο και στο Λαφωνήσι, στα Φαλάσσαρνα, ήδη έχει ξεκινήσει η προσέλευση επισκεπτών. Ήδη τα συνεργεία της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων καθαρίζουν το δρόμο από Καλουδιανά μέχρι στο Σκαλίτσα. Έχει γίνει και το έργο καθαρίσμου από Πλάτανο μέχρι Σφινάρι. Ένα δύσκολο κομμάτι που υπάρχει είναι μεταξύ Σφιναρίου, Μελισσιάς και Κάμπου, που θεωρώ ότι άμεσα πρέπει και εκεί να δοθεί η λύση και να ανοίξει ο δρόμος, ώστε να επικοινωνούν οι δύο κεντρικοί άξονες προς το Ελαφωνήσι. Mm-hmm. Ο Πρωθυπουργός πριν από λίγες ημέρες μίλησε για την περιβαλλοντική μελέτη για το Ελαφωνήσι, όμως η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος δεν γνωρίζει και πολλά. Πού βρισκόμαστε γύρω από αυτό το θέμα? Έχει εγκριθεί η ειδική περιβαλλοντική μελέτη του Λαφωνησίου που έχει ξεκινήσει από το 2010. Βέβαια δεν έχει θεσμοθετηθεί ακόμα, διότι το σχέδιο πηγαίνει προς το Συμβούλιο της Επικρατείας για να γίνει έλεγχος και στη συνέχεια θα ολοκληρωθεί. Σε κάθε περίπτωση όμως, εμείς ως Δήμος Κισάμου συνεργαζόμαστε ήδη με τον φορέα Δυτικής Κρήτης, το φορέα που είναι οι περιοχές Natura, και όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες, διότι θεωρούμε ότι όλοι μαζί πρέπει να συμβάλλει ο καθένας από την μεριά του, με την επιστήμη του. Αλλά πάνω απ' όλα, ο Δήμος είναι αυτός που πρέπει να έχει τον κεντρικό ρόλο διαχείρισης και να έρθουν να επιβοηθούν οι υπηρεσίες, ώστε να υπάρχει το καλύτερο αποτέλεσμα και προς τους επισκέπτες, αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος. Mm-hmm. Υπάρχουν πολλές αγγυλώσεις του γραφειοκρατίας, όπως όλοι γνωρίζουμε, και αυτές πρέπει κάποια στιγμή να αρθούν και να αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του σε τοπικό επίπεδο. Με τις όποιες κυρώσεις ενδεχομένως να δέχεται, αλλά τουλάχιστον να μπορεί να δίνει λύσεις πιο άμεσα. Δήμαρχε, θέτετε κι εσείς έτσι ένα θέμα αποκέντρωσης των αρμοδιοτήτων, από ό,τι καταλαβαίνω. Υπάρχουν πολλά ζητήματα ανοιχτά ακόμα για την αυτοδιοίκηση και δεν ξέρω κατά πόσο ο Κλισθένης λύνει κάποια από αυτά ή ενδεχομένως δημιουργεί καινούργια. Κοιτάξτε να δείτε, όλες οι προσπάθειες νομοθεσίας από την κεντρική διοίκηση κάποια προβλήματα λύνουν και δημιουργούν άλλα. Είναι το μόνο σίγουρο. Εγώ σε κάθε περίπτωση έχω τονίσει ότι είμαι υπέρ του νόμου του Κλισθένη σε πολλά σημεία του, διότι αναγκάζει πλέον τις κοινωνίες να ασχοληθούν με τα του οίκου τους. Τα κοινά είναι υπόθεση όλων μας. Δεν είναι υπόθεση ενός και δύο ατόμων, κάποιων ισχυρών ή κάποιων που υποστηρίζονται από τους μεν ή τους δε. Είναι υπόθεση όλων των πολιτών.
Δυστυχώς δεν υπάρχει αυτοδιοίκηση. Η λέξη αυτοδιοίκηση σημαίνει να αυτοδιοικηθούμε. Mm-hmm. Εμείς είμαστε τεροδιοίκηση και κακής μορφής, όπως τονίζω επανειλημμένα. Δυστυχώς οι δήμαρχοι δεν έχουν καταφέρει να συνεννοηθούν σε μια κίνηση που έπρεπε να είχε υπάρξει, ώστε να αποδείξουμε στον κόσμο ότι ματώνουμε κάθε μέρα χωρίς νόημα. Ότι άρα, όλοι αυτοί που εξαγγέλουν. Άρα, εξαγγέλουν νομοθετή. Όπως είναι η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης, θεωρείται ότι δεν έχει καλύψει τις ανάγκες των δημάρχων. Όχι, με το φίλο, τον δήμαρχο, τον κ. Λαμπρινό, τα είπαμε το 2015. Ήδη από το 2015, στην σύσκεψη που έγινε στο Δήμο Κισάμου, τους είπα ότι εμείς πρέπει να κλείσουμε τα δημαρχεία. Πρέπει ο κόσμος να μην βρίσει τον δήμαρχο μέχρι να καταλάβει ότι δεν κάνουμε κουμάντο. Δεν μπορεί να ταλαιπωρούμαστε σε αυτή την κατάσταση. Ο κόσμος γνωρίζει και απαιτεί λύσεις από ένα δήμαρχο που έχει ψηφίσει και ένα δημοτικό συμβούλιο. Αν λοιπόν θεωρούμε ότι αυτοδιοικείται μια περιοχή, πρέπει αυτό να γίνει σαφές. Με απλούς κανόνες, ξεκάθαρους, έλεγχο οικονομικό, αλλά όχι έλεγχο στο να μην γίνεται τίποτα ή να περνούν 3 χρόνια για να υλοποιηθεί ένα έργο. Και να λέμε συνέχεια, περιμένουμε μια άλλη υπηρεσία. Ξέρετε τι είναι να αποφασίζει ένα δημοτικό συμβούλιο και μετά να ελέγχεται από 2 υπαλλήλους. Τότε τι νόημα έχει να αποφασίζει ένα δημοτικό συμβούλιο? Να καταργηθούμε λοιπόν και να γίνουμε εποπτικό συμβούλιο και να έρθουν να διοικούν υπηρεσίες κανονικά. Mm-hmm. Να δούμε ποιος αντέξει αυτή την πίεση. Είμαστε κάθε μέρα στα δικαστήρια για το οτιδήποτε. Υπεύθυνοι για κάθε σπιθαμή γη τη ελληνική επικράτεια, οι 325 δήμαρχοι. Αντιλαμβάνεται κανείς αυτό? Λοιπόν, άρα τεράστια λοιπόν προβλήματα γραφειοκρατίας, όπως λέτε, υποστελέχωσης, όπως αναφέρατε νωρίτερα. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα, αν έχω ένα λεπτάκι. Ναι, βεβαίως, Δημαρχή. Να σας πω ένα λεπτάκι, αν έχω τον χρόνο. Ναι. Λοιπόν, σας λέω ένα απλό παράδειγμα. Προμήθεια καυσίμων στους Δήμους. Μια κατάσταση τραγική. Να κάνουμε ηλεκτρονικό διαγωνισμό για να δούμε ποιος θα μας βάζει καύσιμα στα απορριμματοφόρα και στα μηχανήματα του Δήμου. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή ποιος θα έρθει να μας φέρει καύσιμα, από την Αθήνα, από το Ηράκλειο, από τα Χανιά? Ακόμα και σε ένα Δήμο που έχει μια ακτίνα 20 χιλιόμετρων, αν δηλαδή τα καύσιμα τα πάρει ένα βεζνάτικο που είναι 20 χιλιόμετρα από την έδρα του Δήμου, τι θα κάνει ο Δήμος? Θα πηγαίνει 20 χιλιόμετρα να βάζει καύσιμα για να ξαναγυρίσει πίσω να κάνει τη δουλειά του? Απίστευτα πράγματα. Κάνουμε ηλεκτρονικό διαγωνισμό άγωνος. Κάνουμε ηλεκτρονική διαπραγμάτευση άγωνη. Αναθέτουμε στο Βεζινά, μας ακυρώνουν την απόφαση. Γιατί λέει την κάνετε εκτός ηλεκτρονικού συστήματος. Τους λες ότι ο Βεζινάς δεν θέλει ηλεκτρονικές υπογραφές, δεν πληρώνει έξοδα, δεν θέλει λογιστές, δεν θέλει το Δήμο πελάτη. Κανείς. Mm-hmm. Και σε κοιτάζουν όλοι. Περιγράφεται, Δήμαρχε, κύριε Δήμαρχε, περιγράφεται μια πάρα πολύ δύσκολη καθημερινότητα για τους Δήμους. Όχι άγνωστη. Νομίζω ότι λίγο όταν 6 μήνες το χρόνο. Όταν 6 μήνες τον χρόνο θα ασχολείται ο Δήμαρχος με τον προϊστάμενο της οικονομικής και 2 υπαλλήλους για το αν θα βάλει καύσιμα τα αυτοκίνητα του Δήμου, έπρεπε ξεκάθαρα. Ή θα κάνει το Υπουργείο με ένα διαγωνισμό, θα μας κρατάει τους ΚΑΠ και με κάρτες θα βάζουν τα καύσιμα οι υπαλλήλοι του Δήμου, ή θα αφήνει την υπηρεσία του Δήμου να είναι υπεύθυνη να βάζει από το κοντινότερο βεζινάδικο που είναι το συμφέρον του Δήμου. Ούτως ή άλλως ο Βεζινάς δεν καθορίζει την τιμή που πουλάει. Δίνει μια τιμή έκπτωση ή όχι με τη μέση τιμή ολόκληρου του νομού. Mm-hmm. Και νομίζω ότι και οι αποκλήσεις είναι μικρές από πρατήριο σε πρατήριο, δεν είναι άξιες λόγου, θα έλεγα εγώ. Και ψάχνουμε, δηλαδή, ολόκληρες μέρες να μένουν ακινητοποιημένα τα αυτοκίνητα, να υπάρχει άγχος, πίεση, να παρακαλάει ένα δήμαρχος, να του κάνουν τι. Και τι πρέπει να κάνουμε, λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, όμως, ωστόσο, γιατί ερχόμαστε λίγο και σε αυτό. Είναι δεμένα τα χέρια σας, είναι προβλήματα που, όπως είπα και πριν, λίγο πολύ τα γνωρίζουμε τώρα, όλοι. Ναι. Τι γίνεται όμως, υπάρχουν όργανα όπως είναι η Πεδκρήτη, η ΚΕΔΕ. Τι μπορείτε να κάνετε μέσα από αυτό? Κάθε μια. Οι περισσότεροι, όπως βλέπετε, από αυτούς μετά ακολουθούν άλλα μονοπάτια, μπαίνουν υποψήφοι στα κόμματα, γίνονται βουλευτές και ψάχνουν τους τέλος πάντων. Δεν είναι ώρα να το αναλύσω αυτό. Εγώ αυτό που έχω να πω και να τονίσω είναι ότι ο Κλεισθένης τώρα υποχρεώνει, ειδικά στους Δήμους που έδινε τη δυνατότητα να είναι πολύ υποψήφοι, και εγώ χαίρομαι αυτούς τους Δήμους, διότι θα υποχρεωθούν πλέον υποψήφοι σε μια συνεργασία άνω των 3-4 συνδυασμών για να διοικηθεί ένας μεγάλος Δήμος. Οπότε όλοι θα αναλάβουν τις ευθύνες τους, συμπολίτευση, αντιπολίτευση. Και θα κρίνεται εντός του Δημοτικού Συμβουλίου ποιος έχει καλύτερα επιχειρήματα, ποιος έχει καλύτερες προθέσεις και ποιος εξυπηρετεί το Γενικό Σύνολο και όχι κάτι άλλο. Και έτσι και οι πολίτες θα μάθουν πλέον μετά να μην κατηγορούν τον ένα. Τώρα όλοι ζητούν από τον ένα δήμαρχο να κάνει ό,τι θέλει ο κάθε πολίτης και ο δήμαρχος να πείθει το Δημοτικό Συμβούλιο να του κάνει αυτό που θέλει ο κάθε πολίτης. Τώρα λοιπόν θα έρθετε να κατατίθετε στο Δήμο, να συζητιέτε ενώπιον της ολομέλειας του Συμβουλίου. Και θα δείξει λοιπόν ποιοι πραγματικά ασχολούνται με την αυτοδιοίκηση, έχουν απόψεις, θέσεις
και ποιοι απλώς εξυπηρετούν άλλα πράγματα. Mm-hmm. Έτσι όπως το περιγράφετε, νιώθω ότι ασκείται και μία κριτική σε αυτούς που λέμε ότι είναι έξω από τον χορό, ότι ενδεχομένως δεχτήκατε κριτική αυτά τα χρόνια που ήσασταν στο τιμόνι του Δήμου από ανθρώπους οι οποίοι ήταν έξω από το χορό. Έτσι θα το περιγράψω εγώ. Δεν ξέρω αν είναι έτσι. Πείτε μου εσείς. Να σας πω, η κριτική είναι καλοπροαίρετη και καλοδεχούμενη από τους πάντες. Και απαραίτητη. Κανείς δεν είναι δικαίω. Ναι. Βέβαια. Και απαραίτητη και είναι και χρήσιμη. Βέβαια. Αυτό όμως που χρειάζεται είναι η συμμετοχή. Και ξαναλέω, όταν ο νόμος αυτός με 40 άτομα, σε ένα δήμο όπως είναι ο Δήμος Κισάμου, 40 άτομα κάνουν ένα συνδυασμό. Για ποιο λόγο να μην είναι. Στις προηγούμενες εκλογές του 2014 ήμασταν 120 υποψήφοι μόνο στον κορμό. Και άλλοι 200 τόσοι στα τοπικά. Για ποιο λόγο λοιπόν να μην φτιαχτούν 3, 4, 5 συνδυασμοί και να έρθουν όλοι να δουν τι γίνεται, πώς διοικείται ένας Δήμος, ποιες ευθύνες έχει. Λίγο πολύ σημασία έχει ποιος είναι Δήμαρχος όταν υπάρχει ένα Δημοτικό Συμβούλιο αραγές, ενιαίο, και να αναλάβει, όπως είπαμε, ο καθένας τις ευθύνες και όχι απλώς να διχάζουμε τον κόσμο. Ούτε ο κόσμος όμως να περιμένει κάθε 4 χρόνια απλώς παραμονές των εκλογών εντός εισαγωγικών να βγάλει το άχτη του, να υποστηρίξει κάτι. Πρέπει διαχρονικά, καθ' όλη τη διάρκεια μιας δημοτικής περίοδου και της προσπάθειας επίλυσης προβλημάτων και ζητημάτων να είναι παρόντες κάποιοι. Και όχι να δείχνουμε απλώς με το δάχτυλο αυτούς που ασχολούνται. Είναι τιμή για όλους αυτούς που ασχολούνται και καλό είναι να συμμετέχουν, όπως είπα, και οι νέοι άνθρωποι και περισσότεροι άνθρωποι στα εκλογές, στα κοινά. Διότι έτσι μόνο μπορούμε να αλλάξουμε μια κατάσταση που, όπως είπαμε, η περιφέρεια υποφέρει. Διότι μην ξεχνάτε ότι οι νόμοι νομοθετούνται με βάση το Δήμο Αθηναίων. Και το Σύνταγμα λέει ότι ισχύει σε όλη την επικράτεια. Θα συμφωνήσω με τον Δήμαρχο ότι δεν είναι όλοι Δήμοι το ίδιο. Είναι πολύτιμο και το εκλέγει και το εκλέγεστε. Θα συμφωνήσω απόλυτα σε αυτό το κομμάτι. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με το δικό σας τον Δήμο, υπάρχει μία ακόμη υποψηφιότητα. Βέβαια, θα χαρούμε να έχουμε και τον άλλον υποψήφιο κάποια στιγμή εδώ στην εκπομπή μας. Όμως, θέλω να ρωτήσω πρώτα σε εσάς, είστε διατεθειμένος ή μάλλον βλέπετε, γιατί θα αναγκαστείτε να είναι εύκολη μία συνεργασία με τον άλλον συνδυασμό και αν αυτό θα διευκολύνει ή θα δυσκολέψει ενδεχομένως την καθημερινότητα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς έχουμε αποδείξει και στην θητεία μας αυτή αλλά και την προηγούμενη διάστημα εγώ που ήμουν Δημοτικός Σύμβουλος της Αντιπολίτευσης ότι έχουμε προτάσεις, απόψεις, θέσεις, συνεργαζόμαστε για καλό του Δήμου και δεν θα έχουμε κανένα τέτοιο θέμα. Αυτό προτάσουμε. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και περήφανος που νέοι άνθρωποι αρκετοί νέοι άνθρωποι έχουν πλαισιώσει την νέα μας προσπάθεια αναγνωρίζοντας όλες αυτές τις προσπάθειες που κάναμε 4 χρόνια τώρα ετοιμάζοντας μελέτες και έργα άνω των 40 εκατομμυρίων για ένα δήμο των 10.000 κατοίκων που δεν παραλάβαμε κανένα έργο, ένα έργο μόνο, μια ανάπλαση μιας τοπικής κοινότητας. Επίσης παραλάβαμε ένα δήμο σε αποσύνθεση, η προηγούμενη δημοτική αρχή που είναι και ο νέο υποψήφιος, προηγούμενος δήμαρχος, ένα μήνα πριν παραδώσει την ηγεσία του Δήμου υπέγραψε και απομάκρυνε 5 υπαλλήλους από το Δήμο, 2 μηχανικούς αφήνοντας το Δήμο για 5 χρόνια με ένα τεχνικό υπάλληλο, να μην έχει γραμματεία ο Δήμαρχος, να μην έχει ταμεία και ένα σωρό προβλήματα που δόξα τω Θεώ όμως καταφέραμε και τα φέραμε σε μια κατάσταση και προχωρούμε πολλά, με αισιοδοξία. Πολλά προβλήματα, ενώ Δήμαρχε σηκώνεται και ένα πολύ μεγάλο βάρος, ένα πολύ μεγάλο ρεύμα και αυτό που λέγεται τουρισμός στην Κρήτη, με περιοχές οι οποίες αποτελούν μαγνήτη την ώρα που ο Δήμος είναι μικρός διοικητικά. Έτσι ακριβώς είναι, όπως είπατε, μικρός Δήμος και τεράστια η έκταση. Έχουμε 3 από τις καλύτερες παραλίες, κατά την άποψή μας, της Κρήτης και όχι μόνο. Όλη η Κρήτη και όλοι οι επισκέπτες επισκέπτονται τον Πάλατο, Λαφωνίστα, τα Φαλάστερνα, 3 πανέμορφες ιδιαίτερου φυσικού κάλους περιοχές. Έτσι λοιπόν έχουμε όλη τη δυνατότητα να μπορέσουμε να ετοιμάσουμε όλα αυτά που χρειάζονται, όλα τα απαραίτητα εργαλεία για την σωστή και ορθολογική ανάπτυξη της περιοχής μας σε μια ήπια τουριστική ανάπτυξη με δυνατότητα προσέγγισης και κατασκευής τουριστικών μονάδων ήπιας ανάπτυξης και κατοικιών που μπορούν να τους φτιάξουν ήδη οι κάτοικοι που μένουν στην περιοχή αλλά και ενδεχομένως και οι επισκέπτες που έρχονται και οι επιχειρηματίες να μην υπάρχει μια μαζικότητα τουρισμού δηλαδή που μπορεί να καταστρέψει να λιώσει πάλι το περιβάλλον δημιουργώντας θέσεις εργασίας και παραμονή των νέων ανθρώπων στην περιοχή μας καθότι συνδυάζεται και με τον πρωτογενή τομέα τα θερμοκήπια, κυπευτικά προϊόντα δηλαδή και τις ελιές
που είναι δυναμικές καλλιέργειες και δίνουν τα προς το ζήν προς τους πολίτες μας. Αγροτικός και τουριστικός λοιπόν τομέας όπως τον περιγράφετε, άρα να καταλάβω ότι αυτές είναι και οι προτεραιότητες, αυτά που μόλις περιγράψατε. Έτσι ακριβώς είναι. Ξοδέψαμε πάρα πολύ χρόνο και ενέργεια και δύναμη για να ετοιμάσουμε μελέτες, γιατί η Δυτική Κρήτη υστερείται σε έργα. Όταν είσαι μακριά από το κέντρο εξουσίας, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Και όταν υπάρχουν και άνθρωποι που απλώς τους διορίζαν τα κόμματα τα προηγούμενα χρόνια, ακόμα χειρότερα. Όμως παλέψαμε, ό,τι βρήκαμε το αξιοποιήσαμε και πάνω σε αυτό πατήσαμε για να ετοιμάσουμε, όπως είπαμε, μελέτες και έργα που θα δώσουν τη δυνατότητα της παραμονής των ψευτών. Η δυτική Κίσαμος έχει τεράστια πρόβλημα με την άνδρευση. Υπάρχει φαλμύρωση του νερού. Μπαίνει το νερό δηλαδή της θάλασσας της Ιωτρής, στην κοινότητα Πλατάνου, τη μεγαλύτερη κοινότητα Πλατάνου, αλλά και στη Λουσακέσια, στα Γραμβούσα και το Σφινάρι, προβλήματα. Και επίσης αμυγδαλοκεφάλι, Κάμπος, Λιβάδια, προβλήματα με νερό ίδρευσης ακόμα. Ετοιμάσαμε μελέτες για κατασκευή λιμοδεξαμενής και είμαστε στα τελικά σχέδια. Μελέτες 3 εκατομμυρίων για αξιοποίηση των χειμέριων απορών που πηγαίνουν στη θάλασσα και ένα σωρό άλλα έργα στήριξης ασφαλτοστρώσης στις αγροτικές οδοποιίες. Ο Λαφωνήσι είναι 2 μονάδες συσκευασίας των κυπευτικών προϊόντων και για 15 χρόνια ήταν σε χωματόδρομους. Τον πρώτο χρόνο ήδη που αναλάβαμε, 2015, ασφαλτοστρώσαμε αυτούς τους δρόμους ώστε να έχουν την πιστοποίηση και να μην υπάρχουν προβλήματα. Αλλά τα προβλήματα δεν τελειώνουν ποτέ. Είναι πάρα πολλά σε κάθε Δήμο και συσσωρεύονται ανάλογα και με τα προβλήματα που υπάρχουν. Και έτσι λοιπόν η Θεομηνία έφερε τεράστιες καταστροφές. Χρειάζονται ανακατασκευή πάνω από 45 χιλιόμετρα οδικού δικτύου. Και έτσι το επόμενο διάστημα λοιπόν χρειάζεται και εκεί μια ιδιαίτερη προσοχή και αγωνιστικότητα στο να ολοκληρωθούν τα έργα σωστά και να μην τα ξαναδούν μπροστά μας στις επόμενες καιρικές συνθήκες. Αλλά ταυτόχρονα και η συνέχιση και η εξασφάλιση νέων μελετών για την, και χρηματοδότηση για να ολοκληρωθούν και τα υπόλοιπα έργα, αθλητικές εγκαταστάσεις. Και φανταστείτε στην πόλη της Κισάμου υπάρχει μόνο ένα στάδιο. Δεν υπάρχει ένα γήπεδο 5-5. Κατασκευάσαμε το πρώτο 5-5 γήπεδο στην τοπική κοινότητα Πλατάνου, μια κοινότητα που έχει χιλίους κατοίκους. Επίσης προχωρήσαμε και ετοιμάσαμε μελέτες για την δημιουργία υπέργειας κολυμβητικής δεξαμενής, ώστε τα παιδιά μας να μαθαίνουν κολύμβηση. Είναι ένα πρόγραμμα που ξεκινήσαμε το 2015, την εκμάθηση, τη δωρεάν εκμάθηση κολύμβησης των παιδιών μας, διότι είναι απαράδεκτο να ζούμε σε ένα Δήμο παραλιακό και τα παιδιά μας να μην μαθαίνουν την κολύμβηση, ώστε να μπορούν να προστατεύουν τη ζωή τους και να απολαμβάνουν τη θάλασσα. Πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, ένα έργο 6 χρόνια κολλημένο. Καταφέραμε τελικά και την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει η λειτουργία του. Όπως επίσης ένα σημαντικό έργο αυτό, να μαθαίνουν από μικρά τα παιδιά την οδική συμπεριφορά, ώστε να γλιτώνουμε τόσους θανάτους που έχουμε στο δρόμο της Κρήτης και όχι μόνο. Σημαντικές πρωτοβουλίες, Δημαρχέ, αυτές και νομίζω ότι όλες μπορούν να συμβάλλουν στον Δημάρχη. Μπορούν να συμβάλλουν στο να μείνουν και οι ντόπιοι στον τόπο τους, οι δημότες, και να μην επιστρέφουν μόνο τη θερινή περίοδο, οπότε ενδεχομένως να αναπτύσσουν και την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Γιατί φαντάζομαι ότι ένας Δήμος, όταν είναι μικρός, έρχεται και με το αντιμέτωπος με το κύμα φυγής. Είστε ένα μεν τουριστικός Δήμος, αλλά ενδεχομένως να υπάρχει αυτό το ρεύμα και αυτό το πηγενέλο, επιτρέψτε μου τον όρο, ανάμεσα στην τουριστική σεζόν και τους χειμερινούς μήνες. Έτσι, πολύ σωστά το τοποθετείτε. Εμείς είμαστε ένας Δήμος που είναι σταθερός, έχουμε ημερήσιους επισκέπτες. Πάνω από 1,5 εκατομμύριο είναι οι ημερήσιοι επισκέπτες που έρχονται στο Δήμο μας την καλοκαιρινή περίοδο. Εμείς αυτό που επιζητούμε είναι και στηρίζουμε τους επιχειρηματίες, τους ιδιώτες του τόπου μας που επενδύσαν, φτιάχτηκαν κάποιες μικρές μονάδες. Όμως όταν το σχέδιο πόλης της Κισάμου, ο κόλπος Κισάμου, αυτός ο πανέμορφος κόλπος, έγινε ένα σχέδιο πόλης με προτεραιότητα στην οικιστική κατοικία, δηλαδή στην ιδιωτική κατοικία. Τα οικόπεδα τετραγωνίστηκαν και μοιράστηκαν σε 500 τετραγωνικά. Τι ανάπτυξη να υπάρχει. Γυρίσαμε την πλάτη δηλαδή στη θάλασσα. Το μεγαλύτερο ξενοδοχείο που έχουν στην πόλη της Κισάμου είναι 20-30 δωματίων. Ναι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό δεν φέρνει θέσεις εργασίας, είναι 2-3 θέσεις εργασίας και συνήθως είναι της ίδιας οικογένειας. Τώρα όμως με την ολοκλήρωση του Γενικού Πολυοδομικού Σχεδιασμού που αφορά όλο τον κόλπο της Κισάμου και όλο το Δήμο, ευελπιστούμε ότι το ανατολικό άκρο του κόλπου της Κισάμου, από την πόλη της Κισάμου, δηλαδή από το γήπεδο και ανατολικά μέχρι τα Νοπίγια, θα μπορέσει να έχει τις δυνατότητες προοπτικής και ανάπτυξης μεγαλύτερων τουριστικών μονάδων, με σεβασμό στο περιβάλλον και προσέλκυση κόσμου που έχει τη δυνατότητα να αφήσει και χρήματα, διότι μην ξεχνάμε ότι χρειάζεται και αυτή η δυνατότητα για να μπορέσει το χειμώνα να περάσουν και οι δημότες. Επίσης, ο τόπος μας, όπως είπαμε, είναι πανέμορφος, με παράγια, σπήλαια, θρησκευτικό τουρισμό. Είναι παρθένος και αυτό που χρειάζεται, σας είπα, είναι έργα υποδομής σε δρόμους, νερό και τα άλλα θα έρθουν από μόνα τους.
Είναι πανέμορφος ο τόπος σας και θα σας επισκεφθούμε και εμείς την τουριστική περίοδο της καλοκαιρινής μήνες. Και θα χαρούμε πάρα πολύ έτσι, να απολαύσουμε και τις ομορφιές περιοχές. Πανέμορφος τόπος πραγματικά. Και ας ελπίσουμε, Δήμαρχε, με αυτό θα κλείσω, αυτές οι αυτοδιοικητικές εκλογές να είναι μια καλή αφορμή για να ξαναεξετάσουμε, να δούμε από την αρχή πώς πρέπει να στηριχθούν μικροί δήμοι, όπως είναι ο Δήμος Κισάμου. Όλοι αυτοί, να είστε καλά, στηρίζονται πάντα, είπαμε, με ενότητα, με συνεργασία, με διεκδίκηση και πάνω απ' όλα με αισιοδοξία και πίστη. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ.